σας παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το Jumbo Hall. Ελπίζω να είστε καλά. Ήρθε ακόμα ένας μήνας, ακόμα ένα Jumbo Hall. Όπως κάθε μήνα βάζω την παραγγελία μου και ήρθα να σας τα δείξω σε διαφορετικό πλάνο αυτή τη φορά, γιατί έτσι βολεύτηκα. Πρέπει να φύγω σε ένα τέταρτο να πάρω την Αναστασία. Οπότε είπα να σας το γυρίσω λίγο γρήγορα για να φύγει η κούτα από τη μέση. Το σημερινό Jumbo είναι κυρίως καλοκαιρινά πραγματάκια. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας έχω τους κωδικούς σε περίπτωση που κάτι σας ενδιαφέρει για να μπορέσετε να το βρείτε εύκολα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πήρα αυτήν εδώ την μπαλίτσα συντριβάνι για τα κορίτσια που παίζουν μέσα στο μπάνιο. Είναι ένα παιδικό παιχνίδι συντριβάνι στο μπάνιο. Δεν ξέρω αν κάνει και κάτι άλλο πέρα από αυτό. Θέλει μπαταρίες, τις οποίες νομίζω τις έχω πάρει κιόλας. Γράφει τι θέλει. Θέλει αυτές τις, ναι. Θέλει τρεις τύπου αλφα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παιχνίδι, οπότε τις πήρα έξτρα. Ναι, αυτό θα το κάνουμε να το δοκιμάσουμε. Βλέπετε, παίρνει από εδώ κάτω. Έχει και σαν ηχείο εδώ. Λέτε να παίζει και καμιά μουσικούλα. Θα το δούμε. Γενικά τα κορίτσια παίζουν πάρα πολύ στην πανιέρα, οπότε είπα να τους πάρω διάφορα τέτοια παιχνιδάκια για να ξετρελαθεί η μικρή. Σε αυτό το πλαίσιο πήραμε και αυτήν εδώ την φαλενίτσα, η οποία κολυμπάει μέσα στο νερό, ξέρετε. Και πήραμε επίσης και παπάκι. Τα τρελαθεί οι μικροί σίγουρα. Τους αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε στην πανιέρα και έτσι βρίσκω διάφορα παιχνιδάκια τα οποία τους τα βγάζω ένα λαξ. Το τελευταίο απόκτημά μας ήταν από το στράτο στα πιστόλια που πετάνε τις φούσκες και γίνεται χαμός με στην πανιέρα. Και δεν με νοιάζει κιόλας γιατί είναι και πλακάκια γύρω-γύρω, οπότε δεν με νοιάζει και που θα πέσουν οι σαπουνόφουσκες. Πολύ ωραία ιδέα. Πήρα επίσης σε αυτό εδώ το βιβλίο. Είχα πάρει ένα παρόμοιο από ψυχογιό, που είναι βιβλίο για τον μπάνιο, το οποίο έχει λευκές φιγούρες και όταν πέφτει στο νερό, οι φιγούρες βγάζουν χρώματα. Το συγκεκριμένο είναι, αν δεν κάνω λάθος, με ζωάκια της θάλασσας. Ναι, έχει φαλενίτσα. Μισό λεπτάκι να βγάλω. Έχει φαλενίτσα. Έχει καρχαρία. Έχει υπόκαμπο. Έχει χταπόδι. Και έχει και καβουράκι. Και εδώ πίσω τι έχει. Αστακό. Αστακό. Έχει κάτι. Α, κάνει και έτσι. Αυτό λοιπόν, μόλις το βουτάς στο νερό, τα ζωάκια παίρνουν χρώματα. Οπότε αρέσει πολύ στην Ισαβέλα το συγκεκριμένο. Τους άρεσε από το ψυχογείο που είχα πάρει. Βρήκα και στα τζάμπο και τις πήρα. Έλα, το θέλεις. Πάρτε. What? Ας κόψω και τις ετικετούλες από όλα, να είμαι έτοιμη. Γιατί, όπως σας είπα, πρέπει να φύγω να πάρω την Αναστασία. Τελειώνει από το σχολείο σε λιγάκι το παιδάκι μου. Πήρα δύο τέτοια ζευγαράκια που ελπίζω να είναι καλά και να κρατάνε για να βάλω πετσέτες στο μπάνιο για την Ισαβέλα, για την πανιέρα, αλλά και για τα σφουγγάρια των κοριτσιών μέσα στην πανιέρα, για πετσέτες και για σφουγγάρια. Κρατάει ως ένα κιλό, λέει. Αυτό δεν το είδα. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει τις πετσέτες. Να είναι παραπάνω από ένα κιλό. Δεν ξέρω. Χρήση μόνο σε λίγες επιφάνειες όπως λάκα, πλακάκι, μέταλλο και τζάμι. Όχι, ναι, όχι τα πετσαρίες, όχι γυψοσανίδα, ναι, εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι θα βολέψουν και ότι θα κρατάνε λίγο για να έχει πια και τη δική της πετσετούλα, γιατί πλένουμε τα δοντάκια μας, πλένουμε τα χεράκια μας και χρειάζεται να έχω εκεί μία σίγουρα. Μέχρι τώρα τις τα είχα στο δωμάτιο και την πηγαινοφέρναμε, οπότε λέω τώρα να χαλαρώσουμε λιγάκι και να πάρουμε μία πετσέτα εκεί. Πήρα καινούργιο ξύλο κοπής, γιατί ένιωθα ότι αυτό που είχα χρειαζόταν αλλαγή. Είναι από 100% ξύλο μπαμπού, αυτό είναι που μου άρεσε. Και είναι, λέει, διαστάσεις. Δεν λέει διαστάσεις. Αλλά θεωρώ ότι το μπαμπού είναι ένα αρκετά υγιεινό υλικό για να μπορείς να κόβεις. Εγώ κάνω και την εξής τσαχπινιά στα ξύλα κοπής. Κόβω μόνο από τη μία πλευρά το κοτόπουλο και από την άλλη όλα τα λαχανικά, μπέικον και τέτοια. Γενικά από τη μία πλευρά κόβω μόνο κοτόπουλο. Οπότε να μην έρχεται σε επαφή, αν παράδειγμα δεν πληθεί καλά, αυτό δεν νομίζω, γιατί ειδικά αυτά όταν κόβω κοτόπουλο τα πλένω, λες και έχουν λέπρα. Πήρα μία σίτα. Δεν ξέρω αν θα μας βολέψει. Καμία σίτα δεν βολεύει. Πρέπει σε αυτήν εδώ την μπαλκονόπορτα να βάλουμε οπωσδήποτε σίτα.
Γιατί το καλοκαίρι, ειλικρινά, μπαίνουν κουνούπια συνέχεια και είναι οι μόνοι που ανοίγουμε και έχω ανοιχτά γενικά. Γιατί παρόλο που έρχομαι air condition, πάντα έχω ανοιχτό ένα παράθυρο. Και μέχρι να βάλουμε μια σίτα, γιατί κοστίζει, είναι πολύ μεγάλες μπαλκονόπορτες και στοιχίζει αρκετά, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Πήρα αυτά εδώ τα 4 τεμάχια διχτυού και ταινίας, χριτς χράτς, μια σίτα τώρα που δεν ξέρω αν θα μας βολέψει ειλικρινά. Θα τη βάλω μετά το πάρτι της Ισαβέλας, τώρα που βλέπετε σε αυτό το βίντεο δεν έχει γίνει ακόμα το πάρτι, ώστε αν μπει η χάλια να μην γίνουμε ρεζίλους στους καλεσμένους. Λέει διαστάσεις, λέει, είναι 2,20 επί 1 μέτρο, οπότε θεωρώ τουλάχιστον για τη μία πόρτα να μας καλύψει να μπορούμε να ανοίγουμε. Πήρα τα αγαπημένα μου αποσμητικά για το πλυντήριο πιάτων. Πραγματικά είναι φανταστικά τα συγκεκριμένα. Πάντα βάζω στο καλάθι κάθε μήνα έτσι από 2-3. Δίνω και στην αγαπημένη μου καμιά φορά όταν μου ζητάει. Μυρίζουν λεμόνι και πραγματικά όταν ανοίγει το πλυντήριο πιάτων σου μοσχοβολάει λεμονάκι και είναι πολύ πολύ ωραία. Νομίζω έχει και άλλη μυρωδιά, αλλά εγώ δεν θα τη σύστηνα. Νομίζω είναι φράουλα. Ναι. Το λεμόνι είναι το άρωμα έτσι τη φρεσκάδα, τη καθαριότητα και που μου αρέσει να έχω στα πιάτα γενικά. Μπαταρίες, αυτές εδώ τις κλασικές για τα παιχνίδια που έχουμε ουκολίγα που θέλουν μπαταρίες. Πήρα και αυτές εδώ τις αλφα-αλφα-αλφα για να μπουν στο συντριβανάκι. Είδατε, είναι λίγο πιο μικρούλες, πιο λεπτές αυτές σε σχέση με αυτές. Οπότε θέλει άλλες μπαταρίες, μην μπερδευτείτε αν θέλετε να το πάρετε. Και πήρα και αυτές εδώ πάλι τις μεγάλες, αυτές είναι μικρούλες. Την μπερδεύτηκα τώρα, ίδιες πήρα, τέλεια. Είναι πιο, ίδιες είναι. Ήθελα να πάρω μικρές, αλλά. Πώς πήρα και μικρές και δεν το θυμάμαι. Μάλλον όχι, έχω μπερδευτεί σίγουρα. Τουλάχιστον όμως αυτή την παραγγελία δεν έβαλα διπλά πράγματα μέσα. Κάτι είναι και αυτό. Ήθελα και μικρές μπαταριούλες για τηλεκοντρόλ και τέτοια, αλλά δεν πήρα. Δεν πειράζει. Θα βάλω στην επόμενη παραγγελία. Νομίζω ότι τώρα δεν χρειαζόμαστε άμεσα. Πήρα αυτό εδώ το κεράκι σιτρονέλας για έξω για τον μπαλκόνι. Καθώς σε λίγες μέρες σήμερα καθαρίσαμε τα μπαλκόνια όλα μπατζούρια τζάμια. Οπότε για να είναι έτοιμο το σπίτι για το πάρτι και μετά θα φτιάξω, μόλις είναι η μέρα του πάρτι, θα φτιάξω λίγο και το τραπέζι έξω, θα βάλω το τραπεζομάτι που σας είχα δείξει στο προηγούμενο Jumbo Hall, το πλαστικό με τα έτσι tribal σχέδια, θα βάλω και το κεράκι σιτρονέλας για να μπορούμε να καθόμαστε χωρίς να μας τσιμπάνε τα παλιοκούνουπα που πραγματικά είναι μπαζούκας παιδιά αυτά τα κουνούπια φέτος, δεν ξέρω, κάθε πέρσι και καλύτερα, ειλικρινά κάθε χρόνο αυτά τα κουνούπια μεταλλάσσονται και τσιμπάνε του θανατά. Πήρα ένα παρόμοιο καλάθι που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο Jumbo Hall, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο. Πήρα και ένα πιο μικρούλι για να βάλω μέσα τα προϊόντα περιποίησής μου, μάσκες μαλλιών, σκραμπ, σώματος, καθαριστικά, τη λούνα μου. Γενικά τα πάντα, ξηραφάκια δεν χρειάζομαι πλέον για ένα λέιζερ, αποτριχώθηκα πλήρως. Αλλά αυτά εδώ βολεύουν, οπότε θα είναι και ταιριαστό με το άλλο που είχα πάρει και θα είναι ωραία γιατί βολεύουν και στο καθάρισμα. Τα βάζεις όλα μέσα, το σηκώνεις, καθαρίζεις, το ξαναβάζεις. Δεν έχεις πραγματάκια να βάζεις και να βγάζεις, οπότε καθαρίζεις πολύ πιο εύκολα. Και άλλες μπαταρίες που δεν είναι μικρές. Πήρα και αυτό εδώ το ραφάκι για μέσα στην μπανιέρα για να βάζω τα μαλακτικά μαλλιών, κάτι. Δεν ξέρω, κάπως το σκέφτηκα ότι θα χρησιμεύε και αυτό. Αυτό έχει μέχρι 3 κιλά, οπότε μια χαρά. Μπορείς να βάλεις δηλαδή πραγματάκια πάνω. Τις μαλακτικές των μαλλιών, τα bath bomb των παιδιών, δηλαδή να βάλεις κάτι τέτοιο. Είναι 26 εκατοστά επί 11 επί 7. Και μέχρι 3 κιλά είναι με βεντούζα και αυτό το ραφάκι. Τώρα φαίνεται ροζ στη φωτογραφία. Εγώ το παρήγγειλα για άσπρο. Πρέπει να είναι ροζ και να μην ταιριάζει καθόλου με τον μπάνιο μου. Και είναι άσπρο. Να το. Ωραιότατο. Και έχει και τις βεντουζίτσες, οι οποίες πάνε σε ταρωτές. Έτσι. Α, είναι στιβαρό, ωραίο. Και μπορείς να το βάλεις και όχι στην πανιέρα, να το βάλεις και κάπου αλλού για να έχεις προϊόντα. Πολύ ωραίο. Έλα καλά. Δεν θέλει να μπει, δεν θέλει. Ορίστε. Πολύ ωραίο ραφάκι και έχει αρκετό χώρο να βάλεις 3-4 προϊόντα που χρησιμοποιείς καθημερινά. Πάρα πολύ ωραίο. Πήρα αυτό εδώ το ταψάκι πίτσα, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το αυτοκόλλητο θα βγει χωρίς να μου σπάσει τα νεύρα. Είναι 37 εκατοστά. Μεταλλικό ταψί, γιατί καμιά φορά παίρνουμε πίτσα του Καρδί παράδειγμα ή και του Γαλαξία που έχει 3-4 μέσα, αλλά δεν έχει ταψάκια. Οπότε έβαζα το μεγάλο το ταψί. Βρήκα αυτό, το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο και τέλεια ιδέα. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει αυτό το αυτοκόλλητο. Α, βγαίνει. Έλα, το έβγαλα. Το έβγαλα. Και εδώ πίσω ένα. Και από ό,τι βλέπω μπαίνει και πλυντήριο πιάτο
δεν παίρνει φούρνο μικροκυμάτων. Πάρα πολύ ωραίο ταψάκι, ειλικρινά. Χωράει μία πίτσα ακριβώς, τη βάζεις, ψήνεις, τέλος. Ούτε ταψιά μεγάλα, μικρά κτλ. Και τέλος πήρα αυτήν εδώ την τσάντα θαλάσσης, η οποία είναι πολύ μικρή, νομίζω. Phone, keys, wallet, bikini, card phone, τι λέει card phone, sleep balm, έχει και τη θηκούλα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα μας βολέψει, μπορεί και να μας βολέψει, άντε να μην είμαι προκατηλημένη. Εμένα η τσάντα της θαλάσσης μου είναι τριπλάσια από αυτήν. Αλλά θεωρώ ότι όσο πιο μεγάλες τσάντες τελικά παίρνεις στη θάλασσα, τόσο πιο πολλά βάζεις μέσα. Οπότε πιστεύω ότι φέτος, που η μικρή δεν είναι τόσο μικρή από την άποψη να κουβαλάμε πάνες, γιατί θα ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία να κόψουμε την πάνα την πρωινή, ότι θα με βολέψει λίγο πιο μικρούλα. Γιατί πριν είχες πάνες, μωρομάντιλα, καλό και τώρα δεν θα έχεις μωρομάντιλα, θα έχεις. Αλλά βάζεις μια πετσέτα, τα μαγιό, τέλος πάντων, θα δω, θα με το βολέψει. Αν δεν με βολέψει, θα βάζουμε το παιχνίδι. Αυτά πήρα εγώ από Jumbo αυτό το μήνα. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο αν πήρατε κι εσείς κάτι αξιόλογο για να το δω στην επόμενη παραγγελία. Αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!